τον ίδιο τρόπο λοιπόν και σήμερα. Η συνάντηση έχει ένα είδος νέο κατά κύριο συναντήσιμο. Περίπου διάλογος. Στον οποίο καλείστε να μετάσχετε. Γι' αυτό ευχαριστώ για την παρουσία σας και ευχαριστώ και εγώ τον μεγάλο δύναμο που έκανε και πάλι το θαύμα. Ξεκίνησε με το τραγουδάκι «Ο χειρότερος εχθρός είναι γιατρέ μου ο καιρός». Και κοίτα τι ωραίος καιρός. Βασίλη, κάτι λέει αυτό. Σας ευχαριστώ. Ειλικρινώς ευχαριστώ. Αν επιτρέψουμε μου ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους τρεις φίλους που θα είμαστε μαζί σε αυτό το τραπέζι. Ο Γιάννη τον Παλαλή, που γνωρίζετε την δράση του, την δραστηριότητά του και την κομματικοπολιτική του προέλευση. Τον Κώστα τον Ασλάνη, που επίσης τον γνωρίζω. Μικρή κοινωνία μας εδώ. Έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά με τον Γιάννη και γνωστή κομματικοπολιτική του προέλευση. Και το φίλο μου τον Μανώλη τον Παλάστα, που τον βασανίζω χρόνια, γιατί πέρασε και εκείνος, όπως ο Γιάννης ο Μπαλαλής, ο Κώστας ο Ισλάνης, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι μακριά δηλαδή από το θέμα που μας απασχολεί. Τοπική αυτοδιοίκηση και οι δύο. Και ο Γιάννης είναι ακόμη μέλος του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Μου λέει ο Μανώλης ο Μπαλάστας, θέλω να τα πω. Θα τα πεις, πες. Περίπου έκανε ένα απολογισμό, ο οποίος όμως είναι σχεδιασμό, σχεδιάζει μια μακρά πορεία, πολύ μακρά πορεία, όχι μόνο δική μου, αλλά και άλλων συμπατριωτών μου, συμπατριωτών μας, στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή την πορεία θέλω να συνεχίσουμε. Μου λένε κάποιοι φίλοι, μα βρέθη τέλειο, από υπουργός, δήμαρχος. Τι στο έπαμε σήμερα αυτή. Λοιπόν, ναι, από υπουργός, δήμαρχος. Πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω πως η θέση της Δημοτικής Αρχής και κυρίως του Δημάρχου παίζει καθοριστικό ρόλο σε διαμόρφωση της καθημερινής μας ζωής. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Η παλαιά ρίση, τα παράπονά σας στο Δήμαρχο, τώρα υπό τις συνθήκες, Γιάννη και Κώστα που περιγράψατε, καθώς και εσύ Μανώλη, είναι πιο έντονη. Η εγκύτερη εξουσία, το εξουσία εισαγωγικά, είναι η Δημοτική μας Αρχή. Την οποία εγώ τη φαντάζομαι η Δημοτική Αρχή που να είναι καθημερινός συνομιλητής. Συνομιλητής με το Δημότη. Και αυτό θέλω να σας πω τι έχουμε στο μυαλό μας. Συνεργάτες μου και εγώ. Συνεργάτες που θα γνωρίσετε προϊόντος του χρόνου. Γιατί κατά τη σημερινή συνάντηση ούτε τα πομπόδι το όνομα του συνδυασμού είναι χρήσιμο και αυτό. Ούτε ποιοι είναι οι σύμβουλοι θα αναφέρουμε. Η συνάντησή μας σήμερα είναι μια συνάντηση ενημέρωσης. Αν εσείς αποφασίσετε να συμπαραταχθείτε με εμάς, να γνωρίζετε περίπου τι έχουμε στο μυαλό μας. Και τι έχουμε στο μυαλό μας προεκλογικά και αν υποδοθούν οι σκοποί για τους οποίους θα κάνουμε και αρχίσαμε ήδη την προεκλογική μας κίνηση, τι θα κάνουμε και με τα εκλογικά. Αλλά προπάντων να σας πούμε τι δεν θα κάνουμε. Τα όχι δηλαδή. Και ποια είναι τα όχι. Όχι στην καθημερινή σύγκρουση με τον Δημότη. Ή με τον συνάδελφό μας που και εκείνος είναι Δημοτικός Σύμβουλος, τον έστειλε ο λαός στο Δημοτικό Συμβούλιο και το θεωρούμε ότι είναι ο εχθρός. Δεν είναι εχθρός. Το πολύ πολύ είναι ένας τοπικός αντίπαλος της πολιτικής τοπικής ζωής.